Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα, οι αδιούχοι του Ιουλίου φεύγουν σιγά-σιγά για διακοπές και από το πρωί επικρατεί το αδιαχώρητο στο λιμάνι του Πειραιά. Τα πλοία αναχωρούν ασφιχτικά γεμάτα, ωστόσο οι εκδρομείς εκφράζουν την αγανάκτησή τους για τις τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, που ομολογωμένως είναι πολύ υψηλές. Πάμε στην Χριστίνα Καλοκύρη. Τι σου λένε οι εκδρομείς, Χριστίνα? Όπως είπες και εσύ, Κατερίνα, οι εκδρομείς φεύγουν βέβαια νωρίτερα, αλλά είναι απογοητευμένοι, διότι τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια είναι πολύ ακριβά. Τις διακοπές τους νωρίτερα τις ξεκίνησαν, αλλά με βαριά καρδιά. Όπως οι ίδιοι λένε, σε σχέση με πέρσι, οι περισσότεροι αναζητούν φίλους ή συγγενείς σε νησιά ή σε άλλες περιοχές για να γλιτώσουν τα έξοδα της διαμονής. Για παράδειγμα, για 3 άτομα και ένα αυτοκίνητο, και να πάει κάποιος στη Σάμο χρειάζονται 1.000 ευρώ μόνο για να πάει. Τώρα να σου πω όμως, τα δρομολόγια είναι αυξημένα, είναι πάρα πολύ ο κόσμος που έφυγε σήμερα από τον Πειραιά. Ζήτησαν και τη συνδρομή της τροχιάς, οι λιμενικίες, ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν τα αυτοκίνητα να επιβιβαστούν μέσα στα πλοία. Περίπου 25 πλοία θα φύγουν σήμερα, ενώ 16.000 επιβάτες υπολογίζονται ότι ταξιδεύουν αυτή τη στιγμή. Σε ευχαριστώ πολύ, Χριστίνα. Πάμε τώρα να δούμε πώς θα είναι ο καιρός το Σαββατοκύριακο. Σύνδεση με τον μετεωρολόγο μας, Θοδωρή Κολυδά. Κακοκαιρία τέλος, Θοδωρή. Και πες μας και τι θα γίνει με τους ανέμους, γιατί φοβόμαστε τις φωτιές, όπως καταλαβαίνεις. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, τα δύσκολα πέρασαν πλέον από πλευράς έντονων φαινομένων. Εκείνο που πρέπει να πούμε είναι ότι η άνεμη, το μετέμι δηλαδή, ουσιαστικά αύριο Σάββατο ενισχύεται λίγο και φτάνει τα 6 με 7 μποφόρ στο κεντρικό, το ανατολικό Αιγαίο και το Ικάριο Πέλαγος, εκεί φαίνονται οι μεγαλύτερες εντάσεις, και στον Καφιλέα βεβαίως, χωρίς όμως εντάσεις οι οποίες δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα για αυτούς που πρόκειται να μετακινηθούν. Και βεβαίως σήμερα είναι ακόμη πιο πεσμένη η άνεμη. Συγγνώμη, δεν ξεπερνούν τα 5 με 6 μποφόρ. Άρα εσύ, Θοδωρή, βλέπεις κάποια επικίνδυνη ημέρα μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα για φωτιές? Όταν έχουμε τα 6 με 7 μποφόρ, παρότι έχει βρέξει σε αρκετές περιοχές, οπωσδήποτε είναι αρκετά έτσι μια κατάσταση. Μάλιστα. Δεν είναι και τόσο, θα έλεγα, καλή. Πάντως σε γενικές γραμμές, Κατερίνα, θερμοκρασίες αρκετά καλές, γύρω στους 35 περίπου βαθμούς στα υπηρετικά και 36 με 37 στη Δυτική Ελλάδα, και σε γενικές γραμμές για το επόμενο πενθήμερο φαίνεται να μην ξεπερνάμε μάλλον τους 38 βαθμούς και αυτούς στη Δυτική Ελλάδα. Μάλιστα. Και στα υπόλοιπα υπηρετικά γύρω στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Σε ευχαριστώ πολύ, Θοδωρή. Τα θέματα της καθημερινότητας, κυρίως αυτό της ακρίβειας, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε το πρωί ο Πρωθυπουργός με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Διότι η ακρίβεια μας καίει όλους και γι' αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι παραμένει βασική προτεραιότητά του. Συγκεκριμένα είπε ότι οι τιμές στο σούπερ μάρκετ κάπως πέφτουν, αλλά θα συνεχίσουμε να πιέζουμε τις πολυεθνικές. Μάλιστα, πριν από λίγο ήρθε και η θετική απάντηση της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στην επιστολή που της είχε στείλει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Τη ζητούσε να πάρει Κομισιόν μέτρα για τις πολυεθνικές που βάζουν διαφορετικές τιμές στα ίδια προϊόντα σε διαφορετικές χώρες. Η πρόεδρος της Κομισιόν απάντησε θετικά. Είπε ότι οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα συγκεντρώσουν στοιχεία και θα πάρουν πρωτοβουλίες. Προτεραιότητα όλων είναι η ακρίβεια, γι' αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα πήγε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η κυβέρνηση καθυστέρησε πάρα πολύ, δεν έδειξε το σθένος να συγκρουστεί με ισχυρά οικονομικά συμφέροντα που εσχροκεδούν εδώ και χρόνια στην πλάτη του ελληνικού λαού, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Γύρω με σελίδα, άλλος έχει ξεσπάσει με την υπόθεση φοροδιαφυγής πασίγνωστου τραγουδιστή, που φέρεται να έχει εντοπίσει αρχή ξεπλήματος μαύρου χρήματος ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Οι λογαριασμοί του έχουν παγώσει, όμως οι δικηγόροι του διαψεύδουν ότι τα πράγματα είναι όπως περιγράφονται. Ο επικεφαλής της αρχής κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή να δεσμευθούν η κινητή και η ακίνητη περιουσία του πασίγνωστου τραγουδιστή. Καμπανάκι χτύπησε φορολογική δήλωση 500.000 ευρώ, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του καλλιτέχνη αφορά την περίοδο της πανδημίας, όπου είχαν σταματήσει τα πάντα. Στην Αγγλία τώρα, η σαρωτική νίκη των εργατικών στις χθεσινές βρετανικές εκλογές τους φέρνει στην εξουσία μετά από 14 χρόνια διακυβέρνησης των συντηρητικών. Ο ηγέτης τους, ο Σερ Κιρ Στάρμερ, είναι ο νέος πρωθυπουργός της χώρας και παραλαμβάνει την εξουσία από τον Ρίζι Σούνακ. Τα καταφέραμε, αγωνιστήκατε για αυτήν, παλέψατε για αυτήν, ψηφίσατε για αυτήν και η αλλαγή ξεκινά τώρα.
Αυτά ήταν τα πρώτα λόγια του κύριου Στάρμερ μετά την εκλογή του. Στα 61 του έτη έγινε ο πρώτος πρωθυπουργός των εργατικών μετά από μακροχρόνια κυριαρχία των συντηρητικών. Σημειωτέων πριν από λίγους μήνες, ο κύριος Στάρμερ δήλωνε ανοιχτός για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Εν αντιθέσει με τον πρωτοκάτοχό του, ο οποίος είχε ακυρώσει την συνάντησή του με τον κύριο Μητσοτάκη, όταν ο Έλληνας πρωθυπουργός έθεσε το ζήτημα μιλώντας τότε στο BBC. Ο κύριος Σούνακ είναι ο μεγάλος χαμένος των εκλογών. Αποχώρησε ήδη από την Downing Street νούμερο 10, αν και κατάφερε τουλάχιστον να κρατήσει την έδρα του. «Ζητώ συγγνώμη», δήλωσε. Επιστρέφουμε στα δικά μας για να δούμε εντυπωσιακές βολές με κατευθυνόμενα βλήματα που πραγματοποίησαν στο Ιόνιο Πέλαγος πλοία του πολεμικού μας ναυτικού. Οι φρεγάτες και οι πυραβλάκατοι του στόλου μας εκτόξευσαν με επιτυχία πυράβλους Χαρπούν, Εξοσέτ, Σισπάρου και Ραμ στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Ζακύνθου και μάλιστα βήθησαν και τους δύο πλωτούς στόχους. Τώρα, φτάνει τη Δευτέρα στη χώρα μας ο Τούρκος αρχηγός στόλου, προκειμένου να συναντηθεί στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας με τον Έλληνα ομόλογό του, στο πλαίσιο των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης που πραγματοποιούνται μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Και εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων του Star στην νηματική γλώσσα. Εσείς για συνεχή ενημέρωση μπορείτε να επισκεφτείτε το star.gr. Ακολουθεί το Shopping Star. Αναλυτικά επικαιρότητα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με τον Σπύρο Λάμπρου. Από όλους εμάς ευχές για ένα πολύ όμορφο απόγευμα Παρασκευής. Γεια σας.